Με παρακαλώ, παρακαλώ. Πώς άκουσα το Σταύρο Μάνταλο. Λοιπόν, ο άνθρωπος που την πήρε τη συνέντευξη είναι εδώ μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Θωμαίδη μας. Γεια σου, Κυριάκο, καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε. Καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις. Τη βοήθειά σου θέλουμε, ρε φίλε. Βοήθεια από το Μάνταλο ή από τον Μπένετ από μένα. Περίμενε, ναι, αλλά όταν. Περίμενε. Όπα, όπα. Περίμενε. Όταν μιλάς με έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, ξέρεις και τη γλώσσα του σώματος μπορείς να κατανοήσεις καλύτερα και τον τρόπο με τον οποίο απαντούσε. Γι' αυτό θέλω να μας βάλεις λίγο κατά. Λοιπόν, θα σας δώσω καταρχήν μια πληροφορία. Όπα. Που νομίζω έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη συνέντευξη Μάνταλου. Για πες. Υπάρχει ήδη μια διαδικασία πειθαρχικής έρευνας από την Επιτροπή Διετησίας της UEFA. Ενδεχομένως να ζητηθεί το βιντεοσκορδημένο υλικό στο Βενιζέλος. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε, εκεί αποτυπώνονται όχι μόνο οι κινήσεις των Πολωνών και των εμπλεκομένων επιβατών, αλλά και οι κινήσεις του τέταρτου διαιτητή, του κ. Αριστοτέλη Διαμαντόπουλου, όπως αποκάλυψε χθες στην τηλεοπτική δίκη ο κ. Μάνταλος. Ο κ. Διαμαντόπουλος είναι ο άνθρωπος που πήγε και τους παρέλαβε. Mm-hmm. Και είναι ο άνθρωπος που μίλησε και με τους εμπλεκόμενους επιβάτες. Άρα λοιπόν, το βιντεοσκορδημένο υλικό αποκτά ιδιαίτερη αξία τη στιγμή που απεικονίζει, και είναι βέβαιο αυτό, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Τους Πολωνούς διαιτητές, τους εμπλεκόμενους επιβάτες και τον κύριο Διαμαντόπουλο. Η πειθαρχική διαδικασία που ξεκινάει από την UEFA, ποιον ελέγχει, το διαιτητή ή τις δικές μας κινήσεις, Κυριακό, ή και τις δύο περιπτώσεις. Ελέγχει το θέμα. Ελέγχει το θέμα. Ελέγχει το θέμα. Και εφόσον υπάρχουν ευθύνες προς οποιαδήποτε πλευρά, αυτές οι ευθύνες θα αποδοθούν. Είτε οι ευθύνες βαρύνουν τους Πολωνούς διαιτητές, είτε οι ευθύνες βαρύνουν την ελληνική πλευρά. Και εδώ έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είτε τον κύριο Διαμαντόπουλο. Ναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ να πούμε ότι τουλάχιστον κατά δήλωση του ίδιου του Πολωνού διαιτητή, το οποίο δεν έκανε και εδώ, ζήτησε μετά τη λήξη του όποιου επεισοδίου έγινε να πάει να τον καθοδηγήσουν να κάνει αλκοτέστ, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση όσον αφορά το δικό του το πρόσωπο. Αλλά ο αξιωματούχος της ΕΠΟ που πήγε να τον υποδεχτεί, που σήμερα, χθες μάθαμε ότι είναι ο κ. Διαμαντόπουλος, γιατί επίσημα δεν το ξέραμε. Το ξέραμε, αλλά επίσημα δεν το ξέραμε. Ναι, και μάλιστα ο κ. Μάνταλος είπε χθες ότι του τηλεφώνησε ο κ. Διαμαντόπουλος και τον ενημέρωσε σχετικά. Ναι. Αμέσως, από εκεί, από το αεροδρόμιο. Ακριβώς. Του είπε όχι, το συμβούλευε διαφορετικά. Του είπε να πας στο ξενοδοχείο, μην μπλέξεις, είναι αργά το βράδυ, θα σε κρατήσουν μέχρι αργά το βράδυ και έχεις μάτσα αύριο και το καθεξής. Έχει αξία να δούμε και αυτό, αν καταγράφεται. Ναι. Έτσι βέβαια, ναι. Βασικά, κοίταξε, η UEFA το διαχειρίζει. Βάιε, θα σου πω κάτι. Σε ποινικό και αστικό επίπεδο δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί ούτε οι εμπλεκόμενοι επιβάτες κινούνται και ενδεχομένως ούτε και ο Πολωνός διαιτητής, παρότι είδα κάποιες δηλώσεις. Θεωρώ σοβαρή και γρήγορη έρευνα, την πειθαρχική έρευνα της UEFA, η οποία μπορεί να αποδώσει και να δώσει αποτέλεσμα. Τα άλλα, τα ποινικά και τα αστικά, αργούν πάρα πολύ, ναι, το ξέρουν οι νομικοί που μας ακούνε, ναι. Και σε κάθε περίπτωση θα μάθουμε την αλήθεια μέσα από την πειθαρχική έρευνα της UEFA. Μάλιστα. Σε έπεισε ο Σταύρος Μάνταλος με τις απαντήσεις σου χθες? Δεν σ' άκουσα. Σε έπεισε ο Σταύρος... Άστα, δεν άκουσα. Όχι, δεν σε άκουσα, ειλικρινά. Έχει πολύ θόρυβο. Αν με έπεισε, λες. Ναι, ναι, ναι. Μα αν με έπεισε, μάλλον με θεωρείς κακό δημοσιογράφο. Αν ισχυρίζεσαι ότι με έπεισε, με θεωρείς πολύ κακό. Πολύ κακό δημοσιογράφο. Λοιπόν, άκου να σου πω. Ο κ. Μάνταλος είχε προσκληθεί πριν από το θέμα, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος, πριν από το θέμα με τους Πολωνούς στην εκπομπή, και αυτό φαίνεται και από το τρέιλερ. Οπότε ήταν πολύ δύσκολη βραδιά για τον ίδιο, διότι έπεσε ακριβώς πάνω στο θέμα. Mm-hmm. Ακριβώς πάνω στο θέμα. Διότι ήταν σε ένα βαθμό και πρωταγωνιστής. Mm-hmm. Διότι αυτός δέχτηκε το τηλεφώνημα από τον κύριο Διαμαντόπουλο, αυτός ενημέρωσε τον κύριο Μπένετ, είπε τα περιστατικά όπως ο ίδιος κατέγραψε, ο ίδιος, έτσι. Mm-hmm. Είναι η δική του άποψη. Εγώ έχω πολλές διαφορετικές απόψεις. Για παράδειγμα, ας πούμε μια λεπτομέρεια που νομίζω ότι δεν έχει πολύ γραφτεί. Και το παραδέχθηκε ο κ. Μάνταλος. Ο κ. Μπένετ δεν είχε δικαιοδοσία να αλλάξει τους διαιτητές. Με βάση το κανονιστικό πλαίσιο, τον ΚΑΠ και τον κανονισμό διαιτησίας στην Ελλάδα, δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις ανάκριση ορισμών, ακόμα και αν συμφωνήσουν γραπτός και οι δύο ομάδες. Κάτι που συνέβη, πράγματι. Η ΑΕΚ και ο Άρης συνένεσαν γραπτός. Παρ' όλα αυτά, ανάκριση ορισμών δεν μπορείς να κάνεις. Δεν μπορείς να πατήσεις σε κάποιο κανονιστικό πλαίσιο για να κάνεις. Ο κύριος Μάνταλος στη συνέντευξη το παραδέχεται αυτό. Ότι έτσι είναι. Μόνο αν δηλώσουν κόλλημα οι διαιτητές, έτσι μπορεί να το κάνει αυτό και εδώ. Ναι, δεν δηλώσαν κόλλημα. Ναι.
Άρα λοιπόν δεν είχε δικαίωμα να τους αλλάξει με βάση το κανονιστικό πλαίσιο, το τυπικό. Απ' την άλλη πλευρά οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή είναι μια ρεαλιστική υπέρβαση, γιατί θα υπήρχε αναβολή του μάτς και άντε να ψάξεις ημερομηνίες για να το ορίσεις με βουλευτικές εκλογές μπροστά. Επίσης πρέπει να σας πω ότι με βάση την αγγλοσαξονική ποδοσφαιρική κουλτούρα, ο αρχιδιαιτής η Premier League μπορεί λίγες ώρες πριν το μάτς να αλλάξει διαιτητές μόνο από δημοσιεύματα, γιατί έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα. Όμως στην Αγγλία, όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτό δεν επιτρέπεται. Δεν προβλέπεται. Από κανένα κανονιστικό πλαίσιο. Πάντως, Κυριάκο, υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινίσουμε. Στην αρχική ενημέρωση που γινόταν από την ΚΕΔ και από την ΕΠΟ, έλεγαν ότι όλο αυτό έγινε λόγω δημοσιευμάτων. Εδώ μαθαίνουμε επισήμως ότι έχει ενημέρωση και η ΚΕΔ και η ΕΠΟ από την παρουσία του κ. Διαμαντόπουλου στο αεροδρόμιο. Βεβαίως. Ή το ένα ισχύει, το άλλο ισχύει. Δεν υπάρχει. Αυτή η αρχική ενημέρωση ήταν μια μνημειώδης γκάφα της ΕΠΟ, η οποία καταγράφεται. Κατάλαβαν μετά ότι δεν έχουν δικαίωμα να αλλάξουν ένα διαιτή εκ δημοσιευμάτων. Αυτό γίνεται μόνο στην Αγγλία. Ο κ. Μπένετ ξέρει το αγγλικό ποδοσφαιρικό δίκαιο και ενδεχομένως είχε την εντύπωση ο άνθρωπος ότι θα πατούσε εκεί πάνω. Δεν μπορεί να πατήσεις. Δηλαδή εδώ μιλάμε για πραγματική υπέρβαση, ναι. Αλλά κατά την άποψή μου ρεαλιστική. Κυριάκο, υπάρχει και κάτι άλλο. Η ΚΕΔ στην ανακοίνωση της αντικατάστασης των διαιτητών είπε ότι μετά από αποστολή επιστολών των δύο ΠΑΕ και με βάση τα όσα έγιναν σύμφωνα με δημοσιεύματα στο αεροδρόμιο, προχωρήσαμε στην αντικατάσταση των διαιτητών. Δεν είχε εικόνα, δεν έπρεπε να επικαλεστεί εκεί τη μαρτυρία του κυρίου Διαμαντόπουλου. Δεν είναι ένας πολύ ισχυρός μάρτυρας ο κύριος Διαμαντόπουλος, αφού κατά δήλωση του κύριου Μάνταλου ήταν εκεί, αντί να επικαλεστεί δημοσιεύματα ή και ΕΠΟ στην ανακοίνωση την επίσημη. Ακόμα και αν επικαλούνταν τη μαρτυρία του κύριου Διαμαντόπουλου, αυτό δεν της επέτρεπε να αλλάξει διαιτητές. Ενδεχομένως αυτός που συνέταξε την ανακοίνωση της ΕΠΟ δεν γνώριζε αυτή τη λεπτομέρεια, ότι η ανάκριση ορισμών με βάση δημοσιεύματα, με βάση μαρτυρία Διαμαντόπουλου, με βάση την συνένεση, τη γραπτή συνένεση των δύο διαγωνιζομένων ομάδων, δεν προβλέπεται. Σας λέω, το παραδέχτηκε και ο κύριος Μάνταλος, δεν το λέω μόνο εγώ, ότι έτσι είναι. Άρα λοιπόν η αλλαγή των διαιτητών έγινε εκτός κανονιστικού πλαισίου. Τώρα το ότι η ΕΠΟ τη μία λέει και ξελέει δεν μου προκαλεί καμία εντύπωση. Μονίμως αυτό κάνει. Μάλιστα. Πάντως και ο κύριος Μάνταλος χθες είπε ότι δεν έχω εικόνα για το πώς ακριβώς, αν ήταν μεθυσμένος ο διαιτητής. Άρα ούτε εκεί υπάρχει μια ισχυρή, πώς να το πω, ταύτιση ή τέλος πάντων μια ισχυρή μαρτυρία από τον κύριο Διαμαντόπουλο για την κατάσταση των κορώνων. Δεν το έκανε και αλκοτέστ, αλλά εντάξει τώρα και αυτό που κάνανε οι Πολωνοί είναι για γέλια. Ότι κάνανε μετά από 24 ώρες αλκοτέστ, δεν χρειάζεται να ρωτήσετε καθηγητή τοξικολογίας, ρωτήστε έναν τροχόνο μου. Ποια είναι, πότε ισχύει, πότε είναι το αλκοτέστ, πότε δεν ανταποκρίνεται. Κυριάκο, είμαστε σίγουροι ότι οι διαιτητές που παίζουν την Κυριακή στα παιχνίδια το Σάββατο δεν έχουν πιει και δεν είναι μεθυσμένοι? Α, μπράβο, αυτή είναι η πρότασή μου, να αλλάξει ο κανονισμός διαιτησίας και να τους κάνουμε αλκοτέστ. Μα ξέρω εγώ. Αν και επειδή η ομάδα μου είναι ο Άρης, ξέρετε, σκέφτηκα ότι μόνο με μεθυσμένο διαιτή θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Έλα, Κυριάκο. Κυριάκο, τι μας έχεις για σήμερα? Α, σήμερα τι άλλο. Τι άλλο. Μάνταλο. Τι άλλο, τι περιμένετε. Ραδιοφωνικό Μάνταλο. Ραδιοφωνικό. Τι περιμένετε. Σήμερα εγώ θα ήθελα να Μπένετ. Α, το δούμε. αυτή είναι εντολή διευθυντού. Όχι, 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 όχι. Είναι μια επιθυμία φανατικού ακροατή.